τιμή της ζάχαρης, άνοδο της τιμής της και μελισσοκομεία. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε που αλλού, εδώ στη φύση, στο Πευκοδάσος, για να μιλήσουμε για τιμές ζάχαρης σε συνδυασμό με τη μελισσοκομεία, δηλαδή ένα και ένα. Τι θέλουμε να πούμε. Επειδή πολλοί μου είχατε πει στο TikTok το τι σχέση μπορεί να έχει η ζάχαρη με τα μελίσια και γιατί ταΐζεται ζάχαρη στα μελίσια. Όσοι ξέρετε, φυσικά δεν χρειάζεται να το πούμε. Η ζάχαρη είναι διεγερτικό, διεγείρουμε την άνοιξη, ταΐζουμε το χειμώνα προϊόντα ζάχαρης, ζαχαροζήμαρα και οτιδήποτε άλλο για να καταφέρουν τα μελισσάκια μας να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και μετά να μπορέσουν να μας μαζέψουν τα μελάκια που θέλουμε. Τι γίνεται όμως. Η ζάχαρη, πέρσι η ζάχαρη, στο Lidl τέτοια εποχή, είχε κοντά στα 55, είχε φτάσει μέχρι 52 λεπτά κάποια στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα το δείτε κι εσείς, από εδώ μεριά λογικά, έχει φτάσει στα 85 λεπτά. Μιλάμε για μια άνοδο περίπου 50%. Είναι πάρα πολύ τεράστια η άνοδος. Στα μέλια όμως υπάρχει αυτή η άνοδος. Και αν δεν υπάρχει αυτή η άνοδος, εμείς πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί λέμε ότι επηρεάζει η τιμή της ζάχαρης στο μέλι και όχι μόνο το μέλι και όλα τα υπόλοιπα. Ζάχαρη, αλεύρι, δηλαδή γενικότερα σιτηρά και καύσιμα, αποτελούν τα πρώτα τα κύρια αγαθά. Γιατί αποτελούν τα κύρια αγαθά. Η ζάχαρη χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε σχεδόν ό,τι μαγειρεύεται. Να δουλέψουν οι ζύμες, να γίνουν τα ζυμάρια, να γίνουν τα ψωμιά και όλα τα σχετικά. Και το αλεύρι χρησιμοποιείται για τάισμα ζώων, για να έχουμε δηλαδή κρέας, για τάισμα πουλερικών, για να έχουμε αυγά, για να φτιάχνουμε ψωμί για μας, μακαρόνια και οτιδήποτε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα δύο υλικά, δηλαδή η ζάχαρη και το αλεύρι, δηλαδή τα δημητριακά, επιδρούν πάνω στις τιμές των προϊόντων. Και τα καύσιμα, για να μεταφέρουμε όλα αυτά, επιδρούν και αυτά στην τιμή των προϊόντων. Αν το μέλι μας, ας πούμε, εδώ πέρα στην περιοχή μας κάνει κοντά στα 7 ευρώ. Με όλες αυτές τις τιμές που έχουν κάνει αυτοί και με τις ανώδες που έχουν κάνει, για να βγαίνουμε εμείς οι μελισσοκόμοι και να μπορούμε να πούμε ότι αξίζει το κόπο που κάνουμε μελισσοκομεία, και αν δεν κάνουμε και εμπιστατική μελισσοκομεία και κάνουμε νομαδική, ακόμα περισσότερο, γιατί θα έχουμε τα καύσιμα τα οποία εδώ πέρα έφτασε η βενζίνη να πουλείται 1,80 και το πετρέλαιο στο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πόσα μιλάμε και πόσο έχει χρεωθεί ο κάθε μελισσοκόμος και το κάθε νοικοκυριό. Θα έπρεπε οι μισθοί να ανεβούν στα ύψη και το μέλι μας να πάει στα 10 ευρώ το κιλό τουλάχιστον για να μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Οπότε δύσκολα τα πράγματα και πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Γι' αυτό έκανα αυτό το βιντεάκι, για να αναλύσω κάποια πράγματα. Γιατί κάπου μπερδευτήκανε κάποια παιδιά. Ιδίως στο TikTok μπερδευτήκανε πάρα πολύ. Μάλλον δεν γνωρίζουν που είναι μελισσοκομεία. Είναι λίγο διαφορετικά από εδώ από το κανάλι μας στο YouTube. Που λίγο πολύ όλοι ξέρετε τι γίνεται στη μελισσοκομεία. Έχετε παρακολουθήσει άλλα βιντεάκια μου και ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε όλοι να επιβιώσουμε και εμείς και οι μελισσές μας. Γιατί είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Κάτω έχουν παγώσει τα πάντα εδώ πέρα. Έχουμε αρκετό μείον. Μην κοιτάτε που κάθομαι έτσι εδώ πέρα. Πραγματικά, παρόλο που το μπουφάν είναι αρκετό χοντρό, πιστέψτε με, το κρύο το νιώθω αρκετούτσικα. Και τι θέλω να πω, να επιβιώσουν από το κρύο, να μπορέσουμε εμείς να τα αναπτύξουμε πρώτα ο Θεός στην άνοιξη, δηλαδή να υπάρχει επάρκεια σε τροφές και σε προσιτή τιμή φυσικά, και όχι μόνο ζάχαρη για να δώσουμε κάτι υποκατάστατο του μελιού και του νέκταρ, αλλά να μπορούμε να αγοράσουμε και γυριόπιτες και πρωτεΐνες και οτιδήποτε, να κάνουμε πρωτεϊνική διέγερση. Να τα δούμε όλα αυτά και μαζί, αλλά και να μπορέσετε και ο καθένας ξεχωριστά από εσάς να το κάνει και να πηγαίνουν όλα καλά. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη όσον αφορά τη ζάχαρη και αν θεωρείτε ότι ήταν πολύ φθηνή μέχρι τώρα και τώρα απλά φτάσει μια φυσιολογική τιμή, γράψτε το κάτω στα σχόλια, που δεν νομίζω κάποιος από εσάς, τουλάχιστον που είναι μελισσοκόμος, να το θεωρεί αυτό. Και θα τα ξαναπούμε σε καινούργιο βίντεο. Εδώ θα σας χαιρετήσω. Κάντε like, subscribe, κουδουνάκια και όλα τα σχετικά και τα ξαναλέμε, παιδιά. Γεια σας.